Κρατώντας πανό, φοιτητές που συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης φωνάζουν συνθήματα διαμαρτυρώμενοι για την κατεπίγουσα έρευνα που διάταξε η εισαγγελία για τις καταλήψεις, που γίνονται ως αντίδραση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Κάνει την αδικία νόμο που με το νομοσχέδιο θα έρθει να διαλύσει τα πτυχία μας, να τα ισοτιμήσει. Παλεύουμε για να πούμε υγεία με αξία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργάνωσαν φοιτητές και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Επειδή θέλουμε και παλεύουμε να αναβαθμιστούν οι σπουδές μας, θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στις αντιδράσεις που υπάρχουν, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μας ασχολούνται μια σειρά από άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία λογικό θα έλεγα ότι είναι κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση. Προκαλεί και τις αντιδράσεις, έχει οδηγήσει σε μια σχετική αναταραχή στον χώρο των πανεπιστημίων. Θέλω να επαναλάβω και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, ότι ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να ανοίξουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση πια και στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά να ενισχύσουμε ουσιαστικά και το δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως έχουμε κάνει συστηματικά εδώ και 4,5 χρόνια. Στη δημοκρατία οι κινητοποιήσεις είναι ένα μέσο έκφρασης της αντίθετης γνώμης και επομένως είναι θεμητό, είναι κατανοητό. Αυτό όμως που πρέπει επίσης να νομίζω να δεχόμαστε όλοι είναι ότι, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντικό να μην σταματάει η λειτουργία τους. Πρέπει να προστατευτεί και το δικαίωμα των σπουδαστών να τελειώσουν τις σπουδές τους, να προχωρήσουν, να μην χάσουν εξεταστική. Υπάρχουν και οι φοιτητές που τάσσονται υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και θέλουν ανοιχτές σχολές. Το οικονομικό επιχείρημα, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κρίσιμη ομάδα φοιτητών, η οποία είτε δεν περνάει στις πανελλήνιες είτε για άλλους λόγους πηγαίνει σε κάποια ιδιωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία, και οι γονείς αναγκάζονται να δίνουν πολλά χρήματα για να γίνεται αυτό, τα οποία θα μπορούσαν να πέφτουν στην ελληνική οικονομία. Αν υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα υπάρξει μια αντανακλαστική αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου. Την ώρα που το μεγάλο κύμα καταλήψεων στα πανεπιστήμια απειλεί να τεινάξει στον αέρα την εξεταστική και το εξάμηνο για χιλιάδες φοιτητές, οι Βρετανοί συνεδριάζουν αυτή την ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης για να αποφασίσουν σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την ψηφιακή διεξαγωγή των εξετάσεων.